Στις διαγραφές του Ευκλήδη Τσακαλώτου και της Πέττης Πέρκα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν προλάβουν να ανεξαρτητοποιηθούν, προχώρησε Κουμουνδούρου το πρωί της Δευτέρας μετά το θυελλώδε Σαββατοκύριακο της Κεντρικής Επιτροπής. Με μια λιτή επιστολή, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας Σωκράτης Φάμελος προς τον πρόεδρο της Βουλής έθεσε τους δύο βουλευτές εκτός της ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν συνοδεύσει τον νέο πρόεδρο του κόμματος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εκεί ο Στέφανος Κασελάκης εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση για την εικόνα που εμφανίζει η αγορά και τα υψηλά ποσοστά ακρίβειας. Άλλη μια επίσκεψη σε άλλη μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι υποστελεχωμένη, στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά 60% υποστελεχωμένη, παρά την υψηλή κατάρτιση που χρειάζεται το έργο της και παρά την εξαιρετικά υψηλή απόδοση του έργου της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Του έργου που φέρει μια πολύ μεγάλη απόδοση στον καταναλωτή και στο φορολογούμενο. Όλη αυτή η αλυσίδα του μη αποδοτικού κράτους από ένα ΑΣΕΠ υποστελεχωμένο, μετά τη συγκεκριμένη αρχή υποστελεχωμένη που χρειάζεται το ΑΣΕΠ για να στελεχωθεί, όταν δεν γίνονται προκηρύξεις, πολύ απλά επιτρέπει περιθώριο στα λιγοπόλια να δρουν χωρίς φραγμούς. Εν τω μεταξύ, όπως ανακοινώθηκε, ο Στέφανος Κασελάκης θα αποκτήσει τη δική του ραδιοφωνική εκπομπή στο ραδιοσταθμό Στο Κόκκινο, που θα μεταδίδεται σε εβδομαδιαία βάση με ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.